να παρουσιάσω όμως τις δύο σημερινές εκλεκτές καλεσμένες. Είναι η κυρία Κούλα Αδαλόγλου. Καλωσορίστε, κυρία Αδαλόγλου. Θα μας μιλήσει η κυρία Αδαλόγλου για το βιβλίο της «Βγήκε ένας ήλιος χλωμός». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ταξιδευτής». Πρόκειται για διηγήματα. Και η κυρία Αρχόντουλα Διαβάτη. Καλωσορίστε, κυρία Διαβάτη. Για το βιβλίο της «Το αλογάκι της Παναγιάς», εκδόσεις Νησίδες, Μυθιστορίες 2012. Κυρία Αδαλόγλου. Βγήκε ένας ήλιος χλωμός. Γιατί χλωμός και όχι πιο φωτεινός, πολύ φωτεινός, να φωτίσει λίγο τα συντρίμμια μας, τις ζωές μας. Έχει σχέση με όλο το περιεχόμενο του βιβλίου, που είναι άνθρωποι καθημερινοί, θα έλεγα, αλλά εγκλωβισμένοι, παγιδευμένοι σε κάποιο αδιέξοδο. Βρίσκουν κάποια διέξοδο μερικές φορές. Μερικές φορές η λύτρωση είναι η γραφή. Άρα, ο χλωμός ήλιος είναι αυτό το πράγμα. Η διέξοδος που πολλές φορές όμως επιφυλάσσει ένα επώδυνο τίμημα. Ύστερα μπορώ να πω ότι κάπως καθρεφτίζει αυτή η εικόνα του χλωμού ήλιου και την εικόνα της εποχής μας. Γιατί πρέπει πάντοτε να υπάρχει ένα επώδυνο αποτέλεσμα? Δεν πρέπει, αλλά έτσι γίνεται, τουλάχιστον σε αυτά τα κείμενα. Τις πιο πολλές φορές υπάρχει ένα τίμημα. Τι αναζητούν οι ηρωές σας? Αναζητούν την αγάπη, το όνειρο, τα χαμένα όνειρα, τις χαμένες προσδοκίες τους. Καθώς διάβαζα το βιβλίο σας, έκανα τη σκέψη ότι τελικά εμείς οι άνθρωποι μήπως κάνουμε ένα λάθος. Μήπως δηλαδή παίρνουμε τη ζωή πολύ στα σοβαρά, ενώ η ζωή είναι ένας περίπατος. Φαίνεται πως για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και για πολλούς άλλους, δεν είναι ένας περίπατος. Τον οποίο πρέπει να απολαύσουμε, αυτό εννοώ. Δεν είναι πάντα εύκολο. Θα ήθελαν, από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει σε αρκετά από τα διηγήματα αυτά δείχνει αυτό το παρελθόν αλλά και το παρόν που βαραίνει πάνω στις ζωές των ανθρώπων και τα αδιέξοδα που πολλές φορές επιφυλάσσει η καθημερινή ζωή. Η ζωή. Ναι. Είναι το πρώτο σας βιβλίο με διηγήματα, ε? Μάλιστα. Πότε γράφτηκαν αυτά? Αυτά γράφτηκαν τουλάχιστον μέσα στην τελευταία δεκαετία, ίσως και πιο μπροστά, γιατί να το συνδέσω λίγο με την ποιήση. Ναι, ναι. Εσείς έχετε γράψει αρκετά βιβλία. Πέντε ποιητικά βιβλία. Συλλογές, και έρχεται μια συλλογή διηγημάτων ύστερα από πέντε ποιητικές συλλογές. Οπότε είναι δικαιολογημένο. Δεν προέκυψε από ανάγκη των καιρών, αλλά από ανάγκη εσωτερική. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και στα ποιήματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Ίσως το πούμε και στη συνέχεια, ίσως το αναλύσουμε αυτό. Όχι, πειραματίζομαι στον πεζολόγο από καιρό. Άλλωστε και γράφω και εκτεταμένα ποίηματα, συνθέσεις τα λέγαμε, που πολλές φορές έχουν και έναν άμεσο ή έμεσο διάλογο μέσα τους. Αλλά όπως λέει ο Τίτος και ο Τίτος Πατρίκιος, η ποίηση δεν αγαπά τα πολλά τα λόγια. Η ποίηση είναι συμπυκνωμένη, αφαιρετική. Και είναι κάποιες ώρες που θες να πεις λίγα πράγματα παραπάνω, να τα αναλύσεις λίγο περισσότερο, να φανεί ένας χαρακτήρας, ένα στιγμιότυπο, κάπως περισσότερο. Και τότε έρχεται το διήγημα. Το διήγημα δεν είναι το μυθιστόρημα, είναι το διήγημα. Η μικρή φόρμα πολλές φορές. Ναι. Και για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω όταν ξεκινάω τώρα πια κάποιες φορές πώς θα καταλήξει. Δηλαδή, αν θα μείνει ίδια, ποίημα, ναι, θα γίνει ή αν διήγημα. Θα γίνει πεζό. Η ίδια η γραφή σε οδηγεί. Θα θέλετε να μας διαβάσετε κάτι από το απόσπασμα αυτό, από το διήγημα των εκδρομέων που βλέπουν και την Μακρόνισο? Η Μακρόνισο. Ναι, ναι. Ναι. Υποτίθεται ότι η Μακρόνισος αξιοποιείται τουριστικά και κάποιοι εκδρομή. Γιατί επιλέξατε τη Μακρόνισο? Επειδή ήταν τόπος εξορίας? Ναι, και επειδή ανήκω σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων που μπορεί, που έχουν αφηγήσεις από πρώτο χέρι από το νησί αυτό της εξορίας. Είναι κάποιοι, επομένως, κάποιες εικόνες, κάποιοι προβληματισμοί
που ήθελα να περάσουμε σε γραπτά. Ωραία, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Ο Σάββας μιλάει, ο παλιός αγωνιστής αντάρτης που τώρα πήγε ύστερα από τόσα χρόνια να επισκεφτεί τον τόπο της εξορίας του και δεν πατάει καλά στο παρελθόν, στο παρόν. Το παρελθόν τον βαραίνει. Έχει μια ερωτική ιστορία με μια νεαρή κοπέλα, τη Φανή, που όμως μοιάζει από την αρχή καταδικασμένη. Ο Σάββας λοιπόν. Σηκώθηκε αέρας βαρύς. Μέχτησε. Ένα κάστρο ερυπωμένο είμαι. Η βορεινή πλευρά μου κατέρευσε πριν από λίγη ώρα. Μετάγγιση νεότητας. Κολοκύθια. Αποτυχία πλήρης, Φανή. Πλήρης αποτυχία. Γιατί τυραννάς τη σκέψη μου, Μαριάνθη? Γιατί κλαις απόψε, Μαριάνθη? Ξέρω πως κλαις. Πώς γίνεται να κλαις και να εξαϊλώνεσαι? Συνοικιακό διαμέρισμα, σαλονάκι, σύζυγος, μαγαζί ψηλικά, ένας γιος τεχνική σχολή, μια κόρη πολίτρια, όλα πολύ στέρεα, συμπαγή, προσγειωμένα. Πώς γίνεται να κλαις, Μαριάνθη, που φοράς λουδάτα φουστάνια, πάντοτε το ίδιο σχέδιο, σηκώνεται ο ποδόγυρος μπροστά, η κοιλιά σου πάχινες, τα πόδια σου τετράγωνα, πλαδαρά, σε στήλωσαν σε στέρεο έδαφος. Τούτος ο αέρας είναι μοχθηρός. Πώς γίνεται να ορφανέψουμε, ρωτούσες τότε. Ορφανεύουν τα βουνά, ορφανεύουν οι κάμποι. Πλέκεις τσιγκελάκι, πρωινός καφές, τραβάς την κουρτίνα να έρθει φως, δροσιά. Ορφανεύει η θάλασσα, Μαριάνθη. Η ζωή είναι μοχθηρή ή οι άνθρωποι είναι μοχθηροί? Οι άνθρωποι που κάνουν τη ζωή μοχθηρή. Εδώ γίνεται και ο αέρας μοχθηρός, καθώς του φέρνει τις μνήμες που δεν μπορεί να τις πολεμήσει. Πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι όλοι μας τελικά είμαστε εξόριστοι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εξόριστοι από τα όνειρα που διαψεύτηκαν, από τις προσδοκίες, από την παιδική ηλικία, από κάποια ασθένεια που μας απειλεί. Από... Λέτε ότι είναι στη μοίρα μας τελικά να επιστρέφουμε οπωσδήποτε στην παιδική ηλικία? Και μιλώντας για παιδική ηλικία, εννοούμε τα χρόνια της αθωότητας? Νομίζω ναι. Και αν είναι ευτυχισμένα, παίρνουμε δύναμη. Αν όχι, πάλι αντλούμε εικόνες και εμπειρίες και πάλι παίρνουμε κατά κάποιον τρόπο δύναμη για το μέλλον. Mm-hmm. Εξαρτάται δηλαδή πώς επιστρέφουμε, με νοσταλγία ή όχι. Λοιπόν, θα συνεχίσω σε λίγο με άλλες ερωτήσεις που προέκυψαν από την ανάγνωση του βιβλίου σας. Βγήκε ένας ήλιος χλωμός, διηγήματα. Για να πάμε στην κυρία Διαβάτη, την Αρχοντούλα, το Αλογάκι της Παναγίας, εκδόσεις Νησίδες, μυθιστορίες. Γιατί δεν είναι διηγήματα, αλλά είναι μυθιστορίες? Υπάρχουν μέσα και στη διάρκεια, σε όλο το βιβλίο, υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει και διηγήματα, αλλά υπάρχουν και ημερολογιακές καταγραφές, μικροαφηγήσεις. Είναι με λίγα λόγια ένα αντίκρισμα του πρώτου μέρους, τα ηρωικά χρόνια, απέναντι σε ένα μοσαϊκό, σε αυτό το μοσαϊκό που περιέγραψα, της καθημερινότητας της Ναυσικάς. Μυθιστορίες με την έννοια όχι και μυθοπλασία και ιστορία. Η Ναυσικά είναι αυτή η γυναίκα που πρωτοέδωσε ο Κοραής. Η Ναυσικά είναι αυτή η γυναίκα μέσω της οποίας εμείς βιώνουμε αυτές τις μυθιστορίες. Ναι, η Ναυσικά είναι η αφηγήτρια. Η αφηγήτρια. Έχω την εντύπωση πως ως συγγραφέας μάλλον δεν πρέπει να ησυχάζετε ποτέ. Και όταν κυκλοφορείτε, θα κυκλοφορείτε, είτε όταν είστε μέσα σε ένα τρένο, όταν ταξιδεύετε, σε ένα αεροπλάνο, σε ένα λεωφορείο, πάντοτε θα κρατάτε σημειώσεις. Αυτό είναι ο συγγραφέας, αν μπορώ να λέγομαι συγγραφέας με τα δυο βιβλία μου, είναι ρακοσυλλέκτης. Πρέπει να σημειώνει, ζει για να την αφηγείται, που έλεγε ο Μαρκές. Τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Και με αυτά να φτιάξει ένα δικό του σύμπαν. Έχει σημασία για εσάς να καταλαβαίνει ο αναγνώστης ότι πολλά από τα στοιχεία που είναι μέσα στις ιστορίες σας είναι βιωματικά καθαρά? Είμαι βιωματική πεζογράφος, εννοείται. Μ' αρέσει η ενηγματική γραφή, αλλά μ' αρέσει. Υπάρχει, εξάλλου φαίνεται και η φωτογραφία στο εξώφυλλο, πολλά από αυτά είναι αυτοβιογραφικά. Τα άλλα είναι βιωματικά. Συνέβηκαν στους φίλους μας,
στους φίλους μου, στους γύρω μου, αλλά είναι ο κόσμος μου, ο κόσμος της ναυσικάς. Πάντως αναφέρεται και προσωπικότητες που όλοι μας έχουμε γνωρίσει, όπως τον Ξενάκη, τον Μανώλη Αναγνωστάκη και πολλούς άλλους, τον Αριστόβουλο τον Μάνεση. Ήταν ο καθηγητής μου στη νομική, ο Αριστόβουλος Μάνεση. Σας φράγησαν αυτά τα φοιτητικά χρόνια? Ναι, παρόλο που στη φιλολογία ήθελα να περάσω, όταν πήγα στη νομική επίσης γοητεύτηκα για την τέλειωσα, απόδειξα την τέλειωσα. Και μετά ξαναπήγα στη φιλολογία έτσι για την ψυχή της γιαγιάς μου. Δεν τη χρησιμοποίησα πουθενά. Ήμουνα στο σχολείο ως νομικός δίδασκα. Mm-hmm. Πάντως οι περισσότεροι πιστεύω οι αναγνώστες απαρασύρονται από τον τίτλο σας, γιατί κάπου σε ένα νησί το 15 Αύγουστο εμφανίζεται αυτό το αλογάκι το οποίο ονομάζουν της Παναγίας, αλλά για σας όμως είναι κάτι διαφορετικό το αλογάκι της Παναγίας. Υπάρχει μια αμφισημία εδώ. Υπάρχει ένα mm-hmm. διήγημα, ένα μικρό στιγμιότυπο με αυτό το όνομα. Θα μας το διαβάσετε. Ναι. Και εκεί υπάρχει μια πρόχειρη εξήγηση γιατί, για ποιο αλογάκι μιλάω, αλλά από μόνο του εμείς ξέρουμε ότι επιστημονικά το αλογάκι της Παναγίας είναι ένα τέρας. Mm-hmm. Είναι το αρσενικό, τρώει το θελικό. Και ήθελα να υπάρχει και να υποβόσκει αυτή η διαφορετικότητα στις σχέσεις, η ασυνεννοησία. Και αυτό το πράγμα μέσα από τη λογοτεχνία βρίσκουμε μια λύση. Διαβάζοντας, χανόμαστε μέσα στο σύμπαν του άλλου και εκφραζόμαστε κι εμείς. Διαβάζοντας αλλουνού ιστορίες, εκφράζουμε το δικό μας κόσμο. Αν είναι καλός ο συγγραφέας, αν έχει πετύχει. Mm-hmm. Μια αυθεντικότητα. Πάμε σελίδα 89. Μας διαβάζετε αυτό το μικρό το στιγμιότυπο. Στιγμιότυπο είναι. Και σελίδα 89. Το λογάκι της Παναγίας. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Σας ακούμε. Το αλογάκι της Παναγίας. Έβλεπε συχνά στην πολυκατοικία του στο λιγνό αγόρι πέδιλα μεγαλύτερο νούμερο από ό,τι του αναλογούν και πλαστικά γυαλιά ηλίου πιο μεγάλα από τον μπόι του, αγορασμένα στο πανηγύρι. Και αυτινείς όλο μεγαλύτερα νούμερα της τα έπαιρναν. Μουσαμαδιές, φουστάνια, παπούτσια, για να κρατήσουν και την επόμενη χρονιά. Το αλογάκι της Παναγίας, έτσι το βάφτισε μέσα της το λιγνό παιδί. Το καπέλο φορεμένο στραβά, το γύσο πίσω, να κρατάει το χέρι του πατέρα, μαυριδερού και κουρασμένου, ή να χτυπιέται σαν το ψάρι σπαράζοντας το κλάμα σε κάθε αποχωρισμό τους. Και η ίδια λεπτή σαν ακρίδα ήταν, ένα πρόσωπο όλο μάτια με σκούρα ματόκλαδα, και ονειρευόταν κρατημένη από το χέρι του πατέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, ένα βιβλίο, ένα ταξίδι. Σημερινές φιλοξενούμενες της εκπομπής είναι η κυρία Κούλα Δαλόγλου και η κυρία Αρχοντούλα Διαβάτη. Μας μιλούν για τα νέα τους βιβλία. Έχω την εντύπωση, κυρία Δαλόγλου και κυρία Διαβάτη, ότι συγγραφικά, εκτός από φίλες βέβαια, συναντιέστε κιόλας, γιατί και οι δύο χρησιμοποιείτε το όχημα της μνήμης για να μιλήσετε για το παρελθόν, αλλά για να κάνετε και αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, και βέβαια μέσα στις ιστορίες σας βάζετε και το βίωμα, ό,τι έχετε εσείς ζήσει. Αυτό συμβαίνει και με εσάς, κυρία Δαλόγλου, έτσι δεν είναι? Ναι. Σε πολλές ιστορίες υπάρχετε βιωματικά. Ναι, είναι πολύ καλή η παρατήρησή σας για αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο βιβλία και στη γραφή. Ναι, να πω κάτι για αυτό που ρωτάτε, για το βίωμα. Υπάρχουν βιώματα. Όχι μόνο ότι εγώ έχω ζήσει, αλλά και ότι έχουν ζήσει κάποιοι από το περιβάλλον μου, πράγματα που παρατηρώ, που βλέπω τριγύρω, όλα αυτά. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ότι δεν αυτοβιογραφούμε. Ναι. Θέλω να γίνει αυτή η διάκριση. Γιατί γίνεται πάρα πολύ λόγος ότι είναι βιώματα, δεν είναι βιώματα. Ναι, ο αναγνώστης υποψιάζεται πολλές φορές και, αυτό που ναι, λέτε. Και η κριτική και ο αναγνώστης. Θέλω πραγματικά mm-hmm. να κρατιέται αυτή η απόσταση ανάμεσα στον αφηγητή και στον συγγραφέα. Γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς πού κρύβεται το βίωμα.
εκεί που δεν το περιμένεις υπάρχει το βίωμα. Και αλλού πραγματικά που υποψιάζονται ότι είναι βιωματικό δεν είναι καθόλου. Κυρία Διαβάτη, γράφει κάπου... Ήθελα να πω κι εγώ ότι είμαστε καταρχήν ήμασταν καθηγήτρες στο σχολείο. Ήσταν και συναδέλφισες, ναι. Εκεί στο ίδιο σχολείο. Δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Αλλά αυτή ήταν η αυτό ήταν το επάγγελμά μας τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνείτε με αυτό που γράφει η κυρία Δαλόγλου ότι η λύτρωση είναι γραφή, αλλά εδώ ρωτώ από τι διεξόδους προσφέρει η γραφή, ποια γραφή, αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους. Το λέτε εσείς γιατί είστε συγγραφέας και γράφετε. Ασφαλώς. Εσείς τι λέτε? Εγώ μόνο για μένα μπορώ να μιλήσω και λέω ότι η γραφή είναι πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι... που μπορεί να τρίβεσαι μέσα στην αιώνια αμφιβολία, η βάσανος της γραφής όπως λέμε, αλλά και από την άλλη υπάρχουν στιγμές ευδαιμονίας και εφορίας. Και χώρια που ξορκίζεις ένα σωρό, όχι προβλήματα θα έλεγα, τραύματα. Τα τραύματα που υπάρχουν με το να τα εξερευνάς και να τα περιγράφεις. Ξαλαφρώνεις. Τα αφήνεις πίσω. Ξαλαφρώνεις όταν τα γράφεις. Με αυτή την έννοια, είναι σαν ένα είδος εξομολόγηση η γραφή. Μπορεί να είναι και εξομολόγηση. Κυρία Δαλόγλου. Ναι, ναι. Η λύτρωση χωρίς ερωτηματικό. Η γραφή είναι λύτρωση. Mm-hmm. Όπως και γενικότερα η τέχνη είναι λύτρωση. Δεν θεραπεύει όμως τα πάντα. Μακάρι να τα θεραπεύει. Όμως το είπατε και λίγο πριν και το είπε και η Αρχοντούλα. Όταν εκφράζεις αυτό που σε βαραίνει, είναι παραμυθητική οπωσδήποτε. Και κάποιες φορές μπορεί να σε λυτρώσει. Γι' αυτό και στα νέα παιδιά είμαστε πράγματι δασκάλες. Ως δασκάλα θα συνιστούσα τη γραφή. Δεν ξέρω αν θα γίνει λογοτεχνική. Μπορεί και να γίνει. Αλλά και ως έκφραση απλώς είναι αυτό που έλεγε ο Καριωτάκης στο καταφύγιο που φθονούμε. Είναι ένα καταφύγιο. Πότε μια δική σας μυθιστορία πιστεύετε ότι ενδιαφέρει και τον αναγνώστη? Καταρχήν πρέπει να υπάρχει αυθεντικότητα. Και να υπάρχει, να γράφω σωστά. Αλλιώς δεν μπορώ να συγκινήσω κανέναν. Τη γράφω για μένα, αλλά είναι ένα ανεπίδοτο γράμμα άμα δεν το πάρει ο αναγνώστης για να το διαβάσει. Και όταν συναντηθούμε είναι μια καλή στιγμή, ευλογημένη. Mm-hmm. Δεν μου λέτε, η παιδική ηλικία μπορεί να διασωθεί σε μεγάλη ηλικία? Είναι ο αγαπημένος μου τόπος η παιδική ηλικία, που λέμε είναι η πατρίδα ολονών, έλεγα και στο πρώτο μου βιβλίο και το πήρα και εγώ από αλλού και ποιος δεν το είπε. Αλλά και ο συγγραφέας πρέπει να κρατάει μέσα του ένα παιδί και να το βρίσκει κάθε τόσο. Αυτό νομίζω είναι κοινός τόπος, δεν λέω τίποτα καινούριο. Τώρα βέβαια εσείς οι συγγραφείς βρίσκετε τον τρόπο μέσα από τις ιστορίες σας, είτε είναι η ποίηση, είτε είναι τα διηγήματα, είτε είναι τα μυθιστορήματα, να στείλετε διάφορα μηνύματα και τα μηνύματα είναι πολλά προς τους αναγνώστες, οι οποίοι είναι και πολίτες μιας κοινωνίας, και αναρωτιέμαι τι γίνεται όταν στη Μεσοπλαγιά, κάπου στη Ρούμελη, 2.000 κάτοικοι, ένα χωριό, αν μπορούμε να το πούμε χωριό, Κομόπολη, μια κοπέλα βουλγαρικής καταγωγής, η Βερόνικα, ανοίγει εστιατόριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ζούμε σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει όταν αντίστοιχα μια Ελληνίδα ανοίγει εστιατόριο στο Μιλάνο ή στο Βερολίνο ή στη Βιέννη. Πρόσφατα είδα ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε μια κοπέλα από την Γαλλία νομίζω, που εγκατέλειψε τις ομορφιές της πατρίδας της και πήγε πάνω σε ένα χωριουδάκι των Πρεσπών, όπου εκεί έφερε τα πάνω κάτω. Λοιπόν, μιλήστε μας για τη Βερόνικα, πραγματική ιστορία. Σας την είπε κάποιος? Όχι, δεν μου την είπε κάποιος. Υπάρχει το ψήγμα ως πραγματικότητα, η αφετηρία. Υπάρχει κάποια Βερόνικα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και πάρα πολύ μυθοπλασία. Η Βερόνικα ήθελε να αλλάξει τη ζωή της, έφυγε από τη χώρα της, από τη Βουλγαρία. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, άνοιξε ένα εστιατόριο, όλα πήγαιναν καλά, μέχρι όμως που κάποιος ντόπιος
την ερωτεύτηκε. Την ερωτεύεται. Δεν τον ερωτεύεται όμως αυτή. Όχι, η Βερόνικα έχει τον άντρα της, προσπαθεί να κάνει παιδιά. Μα και ο άλλος, ο ντόπιος, είχε την οικογένειά του και τη γυναίκα αλλά του. Είναι αλλά ερωτεύτηκε τη Βερόνικα. Είναι οι ξένοι. Δεν ξέρουμε, είναι έρωτας, είναι το μάτι που εύκολα πέφτει στην ξένη γυναίκα. Α, έχετε ακούσει ότι πολλοί παντρεμένοι και πολλοί χείροι στην Ελλάδα ερωτεύονται Βουλγάρες. Το έχετε ακούσει, ναι, αυτό. Βέβαια, αυτό, μα όλη η ιστορία της Βερόνικας, αυτό θέλει λιγάκι να διαπραγματευτεί. Όλο αυτό το πράγμα, τον ξένο, τον ναι. άλλο. Και κοιτάξτε, είναι λιγάκι διαφορετικό το να πάει η Γαλλίδα στις Πρέσπες. Είναι το πολύ chic. Έτσι. Άλλο αυτό να πάει μια Βουλγάρα στη Ρούμελη. Στη Ρούμελη και να ανοίξει ένα εστιατόριο, εστιατόριο όχι ταβέρνα, με τα λευκά της, τα τραπεζομάντιλα και όλα αυτά. Και να γίνει η ψυχή του χωριού, γιατί εκεί γιόρταζαν και την Σκομόπολη στην πρωτοχρονιά. Είναι άλλο πράγμα. Και γιατί τόσο μίσος από τον ντόπιο. Ο οποίος, δεν είναι μίσος. Ο οποίος δεν βρήκε ανταπόκριση είναι στον έρωτά του. Η απόρριψη. Της έκαψε το μαγαζί. Της έβαλε φωτιά, ναι, για την απόρριψη αυτή. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα, το δίλημα της Βερόνικας. Όμως πάλι θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα σταθούν κοντά και της. Και θα βρει το δρόμο της. Θα βρει το δρόμο της, πάντα μένουν ανοιχτά αυτά. Το βλέπετε στα πιο πολλά διηγήματα, το τέλος είναι ανοιχτό. Εξάλλου ο κάθε αναγνώστης, κυρία Διαβάτη, δική του καλείται να βάλει και τη δική του τη συνέχεια. Διαδραστικότητα ίσως στα παιδικά παραμύθια, αλλά και εδώ, παντού. Κάνουμε τη δική μας ανάγνωση. Τι θα μας διαβάσετε, τι άλλο θα μας διαβάσετε από τις σύντομες μυθιστορίες σας, που είναι ψηφιδωτά από διάφορες ζωές. Στιγμιότυπα, ρεπορτάζ θα λέγαμε, από διάφορα γεγονότα της ζωής σας. Αχ, στην παραλία. Καθόμαστε στα σκαλιά σιωπηλοί παρατηρητές. Η θάλασσα μαυροπράσινη με χρυσές ραβδόσεις ένα γύρο από τα αντικρινά φώτα ανεβοκατεβαίνει ήσυχα, μοσχοβολώντας θάλασσα. Ο βιολογικός καθαρισμός άρχισε να αποδίδει. Ένα τσιγάρο αναμένο, διαγράφει μια τροχιά, τσιρίζει λίγο και μετά γίνεται πλεούμενο, μουντό και ασήμαντο. Βάρκες κουνιούνται πέρα δόθε, φιλοσοφώντας σαν σκέψεις που προσπαθούν να ξεκολλήσουν από το τσερβέλο, να βγουν. Παρέες, νεαρά αγόρια και κορίτσια, παρόλη τη νυχτερινή ψύχρα, με κρεμασμένα τα πόδια κάθονται σύριζα στο νερό, γελώντας δυνατά ή συζητώντας σιγανά. Ζευγαράκια στα παγκάκια, καθισμένα στα βρωτά στα σκοτεινά, αυτόκλητοι αθλητές, ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που περπατάνε από το Μέγαρο, ασθμένοντας δυνατά ως το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και πίσω πάλι, με παλιούς συναδέλφους από το γραφείο ή την κυρία τους, αλλά και νέοι, με τροχαδάκια ή βάδιν, μόνοι τους, πρωταθλητές στη νυχτερινή φαντασμαγορία. Περπατάμε ως τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου απέναντι από το Μακεδονία Παλάς με τα μπλε ονειρικά μόλις νυχτώσει περιγράμματα και πάλι πίσω, ως το Μέγαρο κι εμείς, εισπνέοντας μυρωδιές τηγανιτών ψαριών μπρος στον ιστιοπλοϊκό όμιλο και χαζεύοντας τον ηλικιωμένο εγχώριο κλωσάρ που περιμένει να καταλαγιάσει η κίνηση για να πάει για ύπνο, ζουλώντας σε ένα μαγικό ποδήλατο την πρίκα του όλη, περίεργα τσαμασίρια, χαρτόνια και νάιλον που θα τον προφυλάξουν από τη νυχτερινή πάχνη, μαζί και το ραδιοφωνάκι του ανελιπώς. Καληνύχτα, γενναίοι άνθρωπε. Είστε και ένας χρονικογράφος της εποχής σας, με αυτές τις μυθιστορίες. Με τιμά να είμαι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαι. Αφήνετε τα σημάδια της εποχής στην οποία ζείτε. Είναι και μία από τις αποστολές, θα έλεγα, των συγγραφέων. Να αφήνει τα σημάδια της εποχής του, έτσι δεν είναι, κυρία Δαλόγλου? Ναι. Εσείς τι θα μας διαβάσετε? Να διαβάσω κάτι από την Αφισοκόλληση. Ναι. Όπου δύο φοιτητές κολλούν αφίσες παραμονές εκλογών και δέχονται επίθεση από τέσσερις άλλους νέους με ξυρισμένα κεφάλια. Περίεργο και τόσο σπάνιο το φαινόμενο στη χώρα μας. Τώρα πια είναι παλιότερη η ιστορία. Και δείχνει ότι... Εννοείται ότι αστείευομαι, αφού είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Καταλαβαίνω. Ιδιαίτερα στις προεκλογικές περιόδους. Ναι, ότι πράγματι
οι ενδείξεις αρχίζουν από πιο μπροστά και πρέπει να τις προσέχουμε. Mm-hmm. Έχουμε τελειώσει. Τα μαζεύουμε. Πάμε να φύγουμε. Καλή δουλειά. Οι δυο μας με το Σότο. Θα τους πούμε να βάζουν μεγαλύτερες ομάδες, μουρμουρίζει. Δεν είναι μέρος για δύο άτομα. Περιοχή Βαρδάρη προς την Αντιγονιδόν, σχεδόν μεσάνυχτα πια. Όμορφα κολλημένες οι αφίσες μας. Λίγοι είμαστε και πρέπει να σκορπίζουμε, απαντώ. Οι εκλογές είναι κρίσιμες. Πρέπει να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα μικρά κόμματα στη Βουλή. Και αν δεν μπουν, να δείξουν την παρουσία τους. Μαζεύουμε το υλικό, παίρνουμε τον κουβά και κάνουμε μερικά βήματα για να βγούμε στην Εγνατία. Δεν προλαβαίνουμε. Ίσα-ίσα που προλάβαμε να δούμε τις σκιές τους. Τέσσερις, με ξυρισμένα κεφάλια και κράνη. Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Βλέπω το Σότο να πέφτει κάτω χτυπημένο στο κεφάλι από ένα κράνος. Ύστερα νιώθω έναν πόνο στο πόδι. Λυγίζω και πέφτω. Δεύτερος πόνος στο στομάχι. Διπλώνομαι. Μια κλωτσιά στο κεφάλι και χτυπώ στο πεζοδρόμιο. Δεν σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις θα έρθουν μετά. Το ένστικτο άγρυπνο. Προσπαθούμε να φυλαχτούμε, αλλά δεν μπορούμε να αντεπιτεθούμε. Εμφανίζεται σαν από μηχανής Θεός. Βάζει τις φωνές. Πίσω, βρε ελίτες. Σας είδα, τους μπήκατε μπαμπέσικα. Πίσω, έχω καλέσει την αστυνομία. Θηριώδης φαίνεται. Τα έχει τα χρονάκια του. Πλησιάζει με κίνδυνο να τον χτυπήσουν. Αλλά άγνωστο γιατί, οι δήμοι μας εξαφανίζονται στρίβοντας σε κάποιο στενό. Παλικαράκια μου, αυτή η δουλειά θέλει ρέγουλα. Θα σας φάνε λάχανο. Αυτή είναι αδίστακτη. Τα γνωστά σου λούπια. Μπαμ, κάνετε από τη χώρο προέρχεστε με τα μαλάκια σας, τα γένια, τα γυαλάκια σας. Δεν είστε εσείς για να παίζετε ξύλο. Πείτε σε αυτούς που σας στέλνουν σε αποστολές να οργανωθούν καλύτερα. Πώς θα αλλάξετε τον κόσμο αν δεν προλάβετε? Πρέπει να μάθετε να αμήνεστε. Και η άμυνα για σας είναι η καλή οργάνωση. Η αυτοπροστασία. Με εννοείτε? Οκέι, μου φαίνεστε. Άντε στο καλό και με ρέγουλα, σας λέω. Ξέρω εγώ από αυτά. Από τους σύγχρονους Έλληνες διηγηματογράφους, ποιους εκτιμάτε? Ω, πολλούς. Αλλά θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μόνο τον Τσίρκα, που είναι λίγο παλιότερος. Και πεθαμένος. Ναι. Που σημαίνει και ακίνδυνος. Πολλούς όμως σύγχρονους. Αλλά πέστε κάποιον ζωντανό. Δεν μπορώ να πω έναν, θα πω πάρα πολλούς. Πέστε, τρεις-τέσσερις. Να πω την Ιωάννα Καριστιάνη. Ναι. Να πω η οποία δεν είναι καθαρά διηγηματογράφος. Δεν έχει γράψει υπέροχα, ναι, 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 διηγήματα. Υπέροχα, υπέροχα. Ναι. Και τον Δημήτρη Μίγκα. Mm-hmm. Τον δικό μας. Τον δικό μας. Mm-hmm. Να πω πάλι όμως δύο νεότερους που έχουν φύγει και ήταν και φίλοι και τους αγαπούσα πολύ. Ναι. Τη Στέλλα Βογιατζόγλου και τον Τάσο Χατζητάτση. Mm. Και φυσικά να μην παραλείψω τη Μαρία Κουγιουμτζή. Πάλι δική μας και πολύ αγαπημένη. Και την Μαρία Κέντρο Αγαθοπούλου όταν γράφει διηγήματα. Σας λέω, σε προηγούμενη εκπομπή είχα τον Βασίλη Τσιαμπούση από τη Δράμα. Φυσικά. Και τον φυσικά. Βασίλη Καραγιάννη από την τον Κοζάνη. Βασίλη Καραγιάννη. Έτσι. Τα διηγήματα άλλων Θεσσαλονικαίων σας αρέσουνε? Μ' αρέσουν των περισσότερων Θεσσαλονικαίων. Ο καθένας έχει όμως το δικό του προσωπικό φυσικά, στυλ. Φυσικά ο καθένας έχει το προσωπικό του ύφος. Το ύφος, το δικό του. Κυρία Διαβάτη, εσείς ποιους συμπαθάτε, ποιους εκτιμάτε? Αυτή εννοείται είναι η καλύτερη μας εδώ στην πόλη, ναι. Αλλά μ' αρέσει και ο Ατζακάς και όλα του τα βιβλία με ενδιαφέρουν. Τα πρώτα και όλα σχεδόν και του Μίγκα. Ο Σωτήρης Δημητρίου μ' αρέσει πολύ, η Καραπάνου μ' αρέσει πολύ. Υπάρχει μέσα από τα βιβλία. Η Μαργαρίτα, ποια Καραπάνου? Η κόρη Καραπάνου. Μαργαρίτα, η οποία έχει πεθάνει. Ναι, παρόλα αυτά υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Η καλύτερη είναι που έχουμε. Ναι, μάλιστα. Και ένα σωρό άλλοι επίσης και εγώ θα πρέπει να πω. Ναι, και φαντάζομαι βέβαια από τους κλασικούς, Παπαδιαμάντης, Βυζίνος, επίσης. Η κορυφαίοι του είδους. Ναι, και όχι μόνο. Ναι. Δημήτρης Χατζής. Ο Δημήτρης Χατζής. Ο Χατζής πάρα πολύ, επίσης, mm-hmm. Ναι. Τον οποίον αναφέρεται κιόλας μέσα. Τον είχα γνωρίσει.
Ξενάκης, Μάνεσης, Αναγνωστάκης που... Ναι, αυτές είναι διάφορες προσωπικότητες, αλλά ο Χατζής ήρθε εκεί και ήταν με το έργο του. Δεν του επιτρεπόταν ακόμα να έρθει στην Ελλάδα και ήρθε και ήταν μαγικά όλα για αυτόν που μιλούσε σε Έλληνες, σε παιδιά Έλληνες φοιτητές που ήμασταν τότε. Πότε για σας ένα δίηγημα αγγίζει την καρδιά σας, την ψυχή σας, πότε σας αρέσει? Καταρχήν, όπως έλεγε και ένας καθηγητής μας στη φιλοσοφική, που πήγε αργότερα που είπαμε, πρέπει να σε συγκινήσει, να σε πάρει μαζί του. Και αυτό πρέπει να υπάρχει αυθεντικότητα, ύφος, η γλώσσα και το ύφος. Είναι κατόρθωμα της γλώσσας το διήγημα. Να είναι πυκνό εννοείται και να έχει ένα πρόβλεπτο τέλος, όπως λέει κάπου Σκαμπαρδόνης. Ένα πυροτέχνημα να είναι στο τέλος. Mm-hmm. Αλλά κυρίως αυτό να είναι κάτι. Κυρία Δαλόγλου, για σας πότε ένα διήγημα είναι εξαιρετικό και σας αγγίζει? Πολύ δύσκολη ερώτηση, εξαιρετικό. Πρώτα, όπως και στην ποιήση, θα πρέπει αυτό που έχεις εδώ να το δεις να βγαίνει στο χαρτί και να είναι αρκετά ικανοποιητικό, να συναντιούνται δηλαδή. Αυτό δεν συμβαίνει εύκολα. Ύστερα από αλλεπάλληλες γραφές, πολλές γραφές, mm-hmm. κυνηγώντας αυτή τη λέξη που θα αποδώσει τη σκέψη. Και πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Στο βιβλίο του... τέλος πάντων, ας πω κάτι άλλο. Είναι εύκολο για σας να γράφετε σε περίοδους κρίσης, όταν βλέπετε γύρω τις ζωές των ανθρώπων να γίνονται συντρίμμια? Είναι εύκολο? Με πρώτη σκέψη θα έλεγα όχι. Βλέπεις να συρρυκνώνεσαι, βλέπεις τους ανθρώπους να γκρεμίζονται, όπως είπατε. Οι πολλοί νομίζουν ότι εσείς συγγραφείς ζείτε σε έναν δικό σας πύργο, σε... Όχι. Είστε περιχαρακωμένοι. Όχι, νομίζω ότι... Ο αληθινός συγγραφέας είναι αυτός ο οποίος... Είναι στη ζωή. Μα νομίζω ότι και τα κείμενα κάπου... το δείχνουν. Ναι. Κάπου λέτε ότι στη σελίδα 100 είναι η τελευταία φράση από το διήγημα «Σχολική γιορτή» που μου άρεσε ιδιαίτερα. «Η καλύτερη πραγματικότητα από το όνειρο γεννέται». Είναι η τελευταία βέβαια φράση. Ναι. Και σημειώνω εδώ, μια τέτοια πραγματικότητα όμως σε τι βασίζεται? Αν δεν βασίζεται στο ρεαλισμό, δεν είναι εικονική, δεν είναι ψευδέστηση. Είναι ωραίο να λέμε ότι η καλύτερη πραγματικότητα από το όνειρο γεννέται. Το να βασίζεται κάτι στο όνειρο, το να μπορεί να έχεις ένα όνειρο ή ένα όραμα, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και ρεαλιστής. Και να κάνεις το όνειρό σου, λέτε, πραγματικότητα. Να προσπαθείς να κάνεις το όνειρό σου να παλεύεις για να υλοποιήσεις αυτό που έχεις ονειρευτεί. Έτσι. Αλλιώς σε συντρίβει η πραγματικότητα. Και γι' αυτό, όταν, όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει διέξοδος στους ήρωες των διηγημάτων, έρχεται με τη συνδρομή του το απροσδόκητο. Αυτό που μπορεί να είναι ονειρικό, μπορεί να είναι μία αιώρηση ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό. Mm-hmm. Η εικονική πραγματικότητα, για παράδειγμα, σε εκείνο το διήγημα. Εκεί που σου κλείνει η πραγματικότητα και το όνειρο το μάτι, δεν ξέρεις είναι, δεν είναι, συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Από το εκτενές πρώτο διήγημα, από την εκτενή πρώτη, να είμαι πιο ακριβής, μυθιστορία, την αλληλογραφία της Ναυσικάς με τον Άγγελο. Είναι μια επιστολική νουβέλα. Κυρίως βέβαια ο Άγγελος γράφει στη Ναυσικά. Και έτσι αναδεικνύεται το πρόσωπο της Ναυσικάς. Την Ναυσικά γνωρίζουμε, νομίζω, ναι, μέσα από τα γράμματα. Η Ναυσικά σιωπά περισσότερο. Ναι, σιωπά και θα μιλήσει μετά. Ίσως μιλά μέσα από τον Άγγελο. Γιατί, όπως είπα πολλές φορές, αυτά που δεν λέμε αξίζουν περισσότερο από αυτά που λέμε. Έτσι δεν είναι? Πώς θέλετε να διαβαστεί από τους αναγνώστες αυτή η μυθιστορία? Το επιστολικό μου, η επιστολική μου νουβέλα. Ακριβώς θα μπορούσε έτσι να γράφει ένας φοιτητής εκείνου του καιρού, όπως ο Άγγελος μιλάει στην Αυσικά και να λέει τέτοιου είδους πράγματα, που σαν να είναι και σημερινά στο στρατό πράγματα και θαύματα, αλλά και γενικώς. Μια δύσκολη σχέση. Λοιπόν, εμείς παραπέμπουμε για περισσότερα στους αναγνώστες και στα βιβλία.